10 μεγάλα ξένα πανεπιστήμια έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για ίδρυση παραρτημάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη, ενώ η Υφυπουργό Ζέτα Μακρύ σε σημερινές δηλώσεις της από τα Χανιά υπογράμμισε ότι έχει αρχίσει η επεξεργασία των προτάσεων. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πια νόμος του κράτους και ως νόμος του κράτους θα εφαρμοστεί. Οι καταλήψεις δεν είναι τόσο πολλές, βαίνουν μειούμενες. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, του δικού μας Υπουργείου, σύμφωνα και με όσα προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί και πρέπει να υλοποιήσουμε, επικεντρώνεται τώρα στην ορθή επεξεργασία προτάσεων που έχουμε από τα ξένα πανεπιστήμια. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει παράρτημα ξένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα είναι να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του. Οι τίτλοι σπουδών θα σφραγίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η υποχρέωσή τους είναι να εκτελούν ερευνητική δραστηριότητα. Οι προδιαγραφές είναι τόσο αυστηρές, είναι οι αυστηρότερες που υπάρχουν στην Ευρώπη, εξετάζονται κατά την ίδρυση και κατά τη λειτουργία των ξένων παραρτημάτων. Να διευκρινίσουμε ξανά εδώ ότι είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Και είμαι σίγουρη ότι οι λίγες αντιδράσεις που προέρχονται από ανθρώπους που προφανώς δεν μελέτησαν καλά τον νόμο, όταν θα διαπιστώσουν τα πολλαπλά ωφέλη, θα καμφθούν. Αυστηρά είναι τα κριτήρια και για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Όπως τόνισε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, πρόθεση της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι τα παραρτήματα ξένων ΑΕΗ να λειτουργήσουν από την ερχόμενη ακαδημαϊκή περίοδο. Αυτή είναι η φιλοδοξία και ο στόχος.